Συγκλονισμένος, όπως αναφέρει, από τις άνανδρες πολύ νεκρές τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα προλίγου στο Παρίσι και συνεχίζει. Οι επιθέσεις αυτές δεν είναι επιθέσεις μόνο κατά της Γαλλίας, είναι επιθέσεις κατά όλου του πολιτισμένου κόσμου, κατά τις ίδιες της δημοκρατίας. Σε καταλήγει ανακοίνωση του Υπουργείου των Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει τα θερμά συλληπιτήριά της στην γαλλική κυβέρνηση και στο φίλο γαλλικό λαό. Η Ελλάδα θα είναι πάντα στο πλευρό του. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τα γεγονότα στο Παρίσι, είμαστε όλοι στο πλευρό του φίλου γαλλικού λαού. Η δημοκρατία θα νικήσει, έγραψε νωρίτερα στο Twitter του Υπουργείου των Εξωτερικών, ενώ όλη τη στήριξη και τη συμπόνια στον γαλλικό λαό εξέφρασε νωρίτερα να πληρωτήσει Υπουργός Εξωτερικών κ. Ξηδάκης, που είναι και αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Κύριε Γεροβασίλη, να υπενθυμίσουμε, μιλώντας στην ΕΡΤΕΝΑ, επισήμαινε ότι παρακολουθούμε πραγματικά συγκλονισμένοι με αγωνία και με αμέριστη συμπαράσταση για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη γαλλική πρωτεύουσα, τονίζοντας ότι εκφράζεται από όλη την Ευρώπη αλληλεγγύη και ανησυχία. Και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο το μήνυμα και το συλληπιτήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τον Γάλλο Πρόεδρο. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, εξέφερε στα βαθιά του συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τη στήριξή του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, σε μήνυμά του προς τον Φρανσουά Ολάντ, λέγοντας χαρακτηριστικά: βαθιά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Εκφράζω τη στήριξή μας αυτές τις δύσκολες στιγμές στο γαλλικό λαό. Είναι, λοιπόν, το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στο Γάλλο Πρόεδρο. Δώρα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε.